Θα καλησπέρισουμε τηλεφωνικά τον πρόεδρο των κτηνοτρόφων Θεόδα, τον κύριο Ασπουλάκη. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Βούτσε και εσά και καλησπέρα κύριε Στριόπουλε. Καλησπέρα πρόεδρε, τι κάνετε? Μια χαρά, τι κάνετε? Καλά είμαστε. Καλά, εσεί δεν πρέπει να είστε και πολύ καλά, μου πάτε σε κινητοποίηση όμω. Εμεί δεν είμαστε καλά, δεν είμαστε ποτέ καλά κύριε Βούτσε και κύριε Στριόπουλε. Κτηνοτροφία, όποιο πολιτική και αν πέρασε εδώ στην Ελλάδα, δεν κοίταξε καθόλου για την κτηνοτροφία. Τα ξέρουμε πολύ καλά, τα έχουμε συζητήσει πολλέ φορέ αυτά. Έφτασε όμως το χείρος του κρυμού, με ειδικά φέτο με τις καιρικές συνθήκες και τα όλα όσα γίνονται φορολογία και ασφαλιστικό. Όπως ξέρετε, η κτηνοτρόφη είναι τελειωμένη. Τι έχετε προγραμματίσει, κύριε Ασπουλάκη, για την επόμενη εβδομάδα? Έχουμε κανονίσει στις 7 Φεβρουαρίου, τη μέρα Τρίτη, κινητοποίηση διαμαρτυρία στην περιφέρεια απ' έξω. Καλούμε όλους τους κτηνοτρόφους του νομού και της περιφέρειας, μάλιστα, να έρθουν να κάνουν τη διαμαρτυρία μας για τα προβλήματα τα οποία έχουν συσσωρευτεί εδώ και χρόνια, αλλά τώρα το τελευταίο δεν πάει άλλο πλέον. Τα ζητήματα της ατζέντας ποια είναι? Ασφαλιστικό, αποζημιώσεις, εξισωτική, τι ακριβώς? Τα προβλήματα της ατζέντας είναι πρώτο ασφαλιστικό, φορολογικό, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πληρώσουμε ούτε φορείς ούτε ασφαλιστικό. Σύμφωνα με τα καινούργια μέτρα που έρχονται, από ό,τι μαθαίνουμε, είναι πολύ δυσβάσταχτα και έχουμε πρόβλημα. Φέτο είχαμε και την παροχημονιά, τα οποία δεν μπορούμε να αντιπεξέλθουμε. Και τα προβλήματα τα οποία έχουμε, στείλαμε και υπόμνημα στον Πρωθυπουργό. Περιμένουμε απάντηση και έχουμε ζητήσει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό μάλλον. Και περιμένουμε να δούμε αν θα μας καλέσει, που δεν το περιμένουμε, δεν το πιστεύουμε βέβαια. Για τα προβλήματα τα οποία έχουμε. Η παγωνιά φετινή μας τελείωσε εντελώς. Ειδικά χάσαμε και ζωικό κεφάλαιο, αλλά και χάσαμε και την παραγωγή. Μάλιστα. Άρα 7 Φεβρουαρίου λοιπόν, κύριε Ασπουλάκη, θα είμαστε σε επικοινωνία για τη διαμαρτυρία. Σας ευχαριστούμε. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Καλούμε τους κτηνοτρόφους όλου του και κτηνοτρόφους και τους υπόλοιπους ομάδες να συμπαρασταθούν στο δίκαιο αγώνα μας. Σας ευχαριστούμε. Καλό βράδυ, κύριε Ασπουλάκη. Καλούς αγώνες. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Βούτσινε.